Ως Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα έχουμε εκπονήσει ένα ειδικό σχέδιο δράσης, το οποίο αφορά την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων, αλλά και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών, κύριε Χριστόδουλε, όλες οι δυνάμεις μας θα βρίσκονται στο δρόμο. Αστυνομικοί της τροχέας με συμβατικά οχήματα. Αστυνομικοί της τροχέας με περιπολικά οχήματα. Φυσικά δίκυκλες μοτοσυκλέτες. Καθώς και πεζοί τροχονόμοι προκειμένου να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τους εκδρομείς και να παρέχουμε ασφαλείς υπηρεσίες στους πολίτες καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου του Πάσχα. Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά το σχεδιασμό μας, θα υπάρχει έντονη αστυνόμευση σε όλο το εθνικό μας δίκτυο και ειδικότερα στα σημεία που από τη στατιστική έρευνα, κύριε Χριστόδουλε, έχει καταγραφεί ότι συμβαίνουν τροχαία ατυχήματα. Επίσης, στους σταθμούς διοδίων θα υπάρχει έντονη αστυνόμευση για την διευκόλυνση κυκλοφορίας, αλλά και την ενημέρωση και φυσικά την παροχή συμβουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες. Mm-hmm. Επίσης, αξίζει να αναφέρω ότι ειδικό μέτρο, κύριε Χριστόδουλε, έχει ληφθεί προκειμένου να έχουμε ειδικά συνεργεία, προκειμένου να διαπιστώνουν επικίνδυνες παραβάσεις, όπως είναι η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, το αντικανονικό προσπέρασμα, καθώς και η βεβαίωση παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων, κύριε Χριστόδουλε, ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως είναι η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Τώρα εμείς ως πολίτες πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την μετακίνησή μας χωρίς προβλήματα για αυτές τις ημέρες? Κοιτάξτε, κύριε Χριστόδουλε, οι οδηγοί καταρχήν πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους είναι πάρα πολύ σημαντικό να ελέγξουν το όχημά τους, να κάνουν δηλαδή ένα έτσι, τεχνικό έλεγχο, να διαπιστώσουν και να βεβαιωθούν ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν σωστά. Τώρα, από εκεί και πέρα θα πρέπει σίγουρα να ενημερωθούν για τις καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν τόσο κατά το ταξίδι τους όσο και στο σημείο του τελικού προορισμού. Και σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να δώσω κάποιες χρήσιμες συμβουλές στους οδηγούς, το ότι να φοράμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας μας, είναι πολύ σημαντικό. Καθότι η ζώνη ασφαλείας, κύριε Χριστόδουλε, μας δένει με τη ζωή και αυτό πρέπει να μας γίνει βίωμα, να τοποθετούμε τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και σε ειδικά καθίσματα και εννοείται να τους φοράμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας. Mm-hmm. Επίσης, οι δικυκλιστές να φορούν το κράνος τους και γενικότερα να μην οδηγούμε ποτέ όταν μιλάμε στο κινητό τηλέφωνο. Να μην παραβιάζουμε τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, τη γνωστή σε όλους μας, λέω. Και να μην ξεχνάμε ποτέ πως πίσω υπάρχουν άνθρωποι που μας περιμένουν να γυρίσουμε. Τώρα, μιας και αναφερθήκαμε στις μετακινήσεις των εκδρομέων του Πάσχα, φεύγοντας θα αφήσουμε τα σπίτια μας μόνα τους. Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξουμε, γιατί παρατηρεί τις ημέρες αυτές και μία αύξηση στις διαρρήξεις? Κοιτάξτε, πριν φύγουμε από το σπίτι μας, καλό θα είναι να βεβαιωθούμε, κύριε Χριστόδουλε, ότι οι πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού μας είναι καλά ασφαλισμένα. Αυτό τώρα που συζητάμε είναι παντελώς κοινότυπο. Πλην όμως, κύριε Χριστόδουλε, από τη στατιστική έρευνα που έχουμε ως Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, προκύπτει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των διαρρήξεων οικειών συμβαίνει με αυτόν τον απλό τρόπο, δηλαδή από ανασφάλιστες πόρτες και παράθυρα. Mm-hmm. Επίσης, καλό θα είναι οι συμπολίτες μας να μην αφήνουν μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας μέσα στο σπίτι τους. Ούτε να αφήνουμε μηνύματα έξω από την πόρτα μας ή γραμματοκιβώτια υπερπλήρη από έντυπα και περιοδικά στο κεφαλόσκαλο, διότι όλα αυτά είναι κράχτες της απουσίας μας. Και όπως επίσης το σπίτι, το διαμέρισμά μας δεν θα πρέπει να δείχνει εντελώς κλειστό, mm-hmm. υποδηλώνοντας έτσι δηλαδή την απουσία μας. Τώρα, ένα φωτοκύτταρο είναι ένα απλό μέσο που πολλές φορές είναι ανατρεπτικό. Επίσης, η χρήση ενός συναγερμού, εάν υπάρχει, είναι πάρα πολύ καλό μέσο. Και τέλος, θα ήθελα να πω κάτι πολύ σημαντικό, να μην κοινοποιούμε, κύριε Χριστόδουλε, στα social media την απουσία μας από το σπίτι, ούτε και φυσικά το πού βρισκόμαστε. Ναι, βέβαια. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα social media δίνουν μια έτσι διαδραστικότητα στο χρήστη,
Πλην όμως αυτό μπορεί να το κάνει εφόσον επιστρέψει στην οικία του μετά τις διακοπές του και όχι σε πραγματικό χρόνο. Μάλιστα. Πάντως γενικότερα η μικροεγκληματικότητα παρουσιάζει έξαρση αυτές τις ημέρες. Είναι οι συνθήκες τέτοιες που επιτρέπουν σε κάποιους να παρανομούν. Άρα χρειάζεται να προσέχουμε και σε άλλες εκφάνσεις των μετακινήσεών μας, τις δράσεις μας, της κοινωνικής μας ζωής αυτές τις ημέρες, σωστά. Σωστά. Τώρα μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ για όσο χρονικό διάστημα βρισκόμαστε στην εκκλησία ή διασκεδάζουμε σε κάποιο κατάστημα ή γενικότερα βρισκόμαστε σε χώρο με αρκετό κόσμο γύρω μας. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Χριστόδουλε, να προσέχουμε τα προσωπικά μας αντικείμενα, όπως το πορτοφόλι μας, τα κλειδιά μας, το κινητό μας, να μην είναι δηλαδή εκτεθειμένα πάνω στο τραπέζι, όπως επίσης εμείς οι γυναίκες, πώς συνήθως κουβαλάμε μαζί μας τσάντα. Να μην τις έχουμε κρεμασμένες πίσω στις καρέκλες ή σε άλλο σημείο όπου δεν μπορούμε να τις επιτηρούμε έτσι όπως πρέπει. Την ώρα λοιπόν που εμείς διασκεδάζουμε, κάποιοι άλλοι μπορούν να προσέχουν τα προσωπικά μας αντικείμενα και να θέλουν να μας τα αφαιρέσουν. Mm-hmm. Επίσης όταν βρισκόμαστε στην εκκλησία ή όπου υπάρχει αρκετός κόσμος γενικότερα σε υπαίθριους χώρους, θα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας να προσέχουμε τα προσωπικά μας αντικείμενα, κύριε Χριστόδουλα. Μάλιστα. Τώρα, μία συνήθεια, εμείς αναφέρατε την εκκλησία, η οποία δεν πολύ παρατηρείται στην περιοχή μας, αλλά είναι ένα μέρος, ένα έθιμο, στο πούμε έτσι, είναι η χρήση βεγγαλικών στην Ανάσταση. Και έχουμε δει πολλές φορές από αυτό το έθιμο να προκύπτουν τραυματισμοί ή και χειρότερα σε κάποιους πολίτες, έτσι. Σωστά, πολύ σωστά κύριε Χριστόδουλε. Βέβαια η περιοχή μας ως Δυτική Μακεδονία δεν έχουμε έντονο πρόβλημα ως προς αυτό. Όμως παρόλα αυτά εντείνονται οι δράσεις και οι έλεγχοι για να αντιμετωπιστεί με το καλύτερο δυνατόν τρόπο το φαινόμενο της παράνομης κατοχής, κατασκευής, διακίνησης, χρήσης κροτίδων, φωτοβολίδων, βεγγαλικών και γενικότερα απαγορευμένων πυροτεχνικών ειδών, που όπως καταλαβαίνετε κυβωνούν κινδύνους για σοβαρούς τραυματισμούς και φυσικά για απώλεια ζωής. Mm-hmm. Η αγορά όλων των προαναφερόμενων ειδών είναι παράνομη και αποτελεί ποινικό αδίκημα. Γι' αυτό κύριε Χριστόδουλου μου δίνετε την ευκαιρία να επισημάνω ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια. Και θα ήθελα να υπενθυμίσουμε τους πολίτες ότι πρέπει να αποτρέπουμε τα παιδιά από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους. Ευχαριστώ. Καθώς και να τα ενημερώνουμε για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού όπως και ακροτηριασμού. Mm-hmm. Επίσης καλό είναι να μην προσεγγίζουμε χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί κάποιο ατύχημα. Μάλιστα. Κύριε Παντελή, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Εξαιρετικά χρήσιμες οι πληροφορίες σας. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία, κύριε Χριστόδουλε. Και εγώ με τη σειρά μου, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, θα ήθελα να ευχηθώ στους τηλεθεατές σας καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα, στέλνοντας το μήνυμα ότι φέτος το Πάσχα ας κάνουμε τους δρόμους ασφαλείς για όλους.